Όπως γνωρίζετε, η υπηρεσία καθαριότητας και ο προϋπολογισμός της είναι ανεξάρτητος από τον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορούμε να πάρουμε χρήματα από τον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου, δεν μπορούν να πάρουν χρήματα από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας καθαριότητας. Αυτή τη στιγμή, με τα συγκεκριμένα ανταποδοτικά που εφαρμόζομαι, το ύψος των οποίων ανέρχεται στο 1,83, εισπράττει η υπηρεσία περίπου στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Από αυτά λοιπόν τα έσοδα πρέπει να διαχειριστούμε όλες τις ανάγκες που έχει η υπηρεσία καθαριότητας. Να σας ενημερώσω ότι μόνο οι μισθολογικές ανάγκες της υπηρεσίας, τα ανελαστικά έξοδα που λέμε, ανέρχονται στα 5 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένων και της μισθοδοσίας των 36 ατόμων που έχουμε κάνει αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για να μας δώσει την άδεια να προχωρήσουμε στην πρόσληψη αυτών των ατόμων. Μισθοδοσία λοιπόν, εργοδοτικές εισφορές, καύσιμα, ανταλλακτικά και ό,τι άλλη υποχρέωση ανελαστική έχει η υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 5 εκατομμυρίων. Σημαίνει αυτό ότι στην ουσία έχουμε το δικαίωμα να διαχειριστούμε 500.000 ευρώ το χρόνο. Με το δεδομένο ότι η υπηρεσία έχει 20 απορριμματοφόρα, μεγάλα οχήματα σκληρά εργαζόμενα επί καθημερινής βάσεως, δεν μπορούν τα συγκεκριμένα οχήματα να αντέξουν πάνω από 10 έτη. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο πρέπει να αντικαταστούμε 2 οχήματα, αν θέλουμε το τελευταίο όχημά μας να το αντικαταστήσουμε στη δεκαετία. Η αξία των συγκεκριμένων οχημάτων ανέρχεται κατά μέσο όρο στις 120.000 ευρώ, σημαίνει ότι πρέπει να δεσμεύομαι περίπου στις 250.000 κάθε χρόνο για να αντικαταστούμε 2 αυτοκίνητα. Με το δεδομένο ότι έχουμε περίπου 2.500 με 3.000 κάδους οικιακών απορριμμάτων, θεωρώ ότι πρέπει να αλλάζουμε 300 με 400 κάθε χρόνο για να βρίσκονται σε μια αξιοπρεπή κατάσταση. Το κόστος αυτών για την αγορά αυτών των κάδων ανέρχεται περίπου στις 100.000. 250 και 100-350. Στην ουσία λοιπόν στην υπηρεσία καθαριότητας μας μένουν 150.000 ευρώ για να αντιμετωπίσουμε κάθε έκτακτη ανάγκη η οποία προκύπτει. Θα δείτε και στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου ότι έχουμε προκηρύξει ένα διαγωνισμό δημόσιο για να αγοράσουμε ένα μεγάλο κλαδοτεμαχιστή και έτσι ενημερωτικά σας λέω ότι μόνο για την τοποθέτηση πύλα του συγκεκριμένου μηχανήματος για να τροφοδοτείτε με ρεύμα η ΔΕΗ μας γυρεύει 30.000. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτά οι 150.000 θεωρώ ότι είναι οριακά για να μπορεί να ανταπεξέλθει η υπηρεσία. Λοιπόν, για να μην σας κουράσω άλλο, θεωρώ ότι το συγκεκριμένο ύψος των ανταποδοτικών πρέπει να παραμείνει εάν θέλουμε η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Χίου να μπορεί να παρουσιάζει ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι αξιοπρεπές